Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 7:30 και για ελάτε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι όχι μόνο ενδιαφέρον, αλλά έρχεται να βάλει και μια άλλη οπτική του πώς έχουμε το θέατρο ως δεδομένο και στην περιφέρεια Κρήτης. Πολλά θα συζητηθούν και πολλά θα αναλυθούν στο Διεθνές Συνέδριο λοιπόν με θέμα το θέατρο στην περιφέρεια, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί 8 και 9 Νοεμβρίου στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Σοφία Μαλανδράκη, η οποία είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το συνέδριο αυτό. Είναι πρόεδρος του ΔΠΘ Κρήτης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού και παιδείας της περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σφαχιανάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές, καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Πραγματικά είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε με προσμονή την αυριανή μέρα και την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για το Θέατρο στην Περιφέρεια. Το Θέατρο στην Περιφέρεια είναι ένα ζωντανό κύτταρο, κυρία Μαλανδράκη, και νομίζω ότι και η Περιφέρεια Κρήτης έχει μια πολύ καλή θέση σε αυτό που λέγεται θέατρο, η τέχνη του θέατρου. Η Περιφέρεια Κρήτης, αν το πάρουμε από δύο απόψεις, το ένα είναι ότι είμαστε πρωτοπόροι, διότι πριν να δημιουργηθούν τα ΔΠΘ σε όλη την Ελλάδα, από την Αείμνη στη Μελίνα Μερκούρη γύρω στο 1983, η Κρήτη είχε αυτή την πρωτοπορία, ότι είχε την Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης, που είχε δημιουργηθεί από το 1973, 10 χρόνια πριν. Κλείνουμε λοιπόν 50 χρόνια από την Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης και 40 από την δημιουργία των ΔΠΘ στην υπόλοιπη περιφέρεια. Ήμασταν λοιπόν από τα πρώτα 6 τα οποία ενταχθήκαμε το 1983 στο σχεδιασμό, από τα πρώτα ΔΠΘ, κουβαλώντας και μια ιστορία με βαριά ονόματα της Κρήτης από την ΕΘΕΚ. Άρα, αν θέλετε, γίνεται και στο σωστό μέρος το πρώτο συνέδριο, για το Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο στην Περιφέρεια. Το ένα στοιχείο λοιπόν σαν περιφέρεια είναι ότι όντως η Κρήτη είναι ο τόπος που αξίζει και δικαιωματικά, παρόλο που είναι απόφαση του Πανεπιστημίου, το ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποφάσισε να γίνει εδώ. Και το δεύτερο είναι ότι όντως η Περιφέρεια Κρήτης ως αυτοδιοίκηση έρχεται και στηρίζει και είναι ένας από τους μετόχους του ΔΠΘ Κρήτης, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ως επιτοπλίστων από την αυτοδιοίκηση συμμετέχουν οι Δήμοι. Άρα έχουμε να ακούσουμε λοιπόν πολλά και σημαντικά με την στήριξη της αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι ανέκαθεν, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε και εσείς, ανέκαθεν η αυτοδιοίκηση και ο πολιτισμός ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα στο πώς θα πρέπει το ένα να ενισχύει το άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πω. Το στίχημα όταν δημιουργήθηκαν τα ΔΠΘ ήταν η παραγωγή τέχνης πλέον στην περιφέρεια. Το να έρχονται οι καλλιτέχνες που είναι στην περιφέρεια και στην επαρχία να δημιουργούν σε ένα πλαίσιο και σε ένα επίπεδο που είναι αξιοπρεπές και παράγει πολιτιστικό έργο υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το στίχημα της παραγωγής πολιτισμού στην περιφέρεια, που βεβαίως μέσα, αυτό είναι και η δουλειά του θεάτρου και του ΔΠΘ Κρήτης, όπως και των άλλων ΔΠΘ. Ένα από τα θέματα λοιπόν του συνεδρίου είναι ακριβώς και η περιφερειακή πολιτική. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική όσο αφορά την περιφέρεια και την επαρχία, για να το πω έτσι πιο κατανοητά, και να μην μπερδευόμαστε με τον όρο της περιφέρειας, τον όρο της αυτοδιοίκησης. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική του κράτους όσο αφορά την παραγωγή πολιτισμού? Είναι μία από τις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στο συνέδριο, που είναι πάρα πολύ αξιόλογη και επώνυμη. Είναι η πρωτοβουλία, πρέπει να το πω, του Τμήματος Θεάτρου από το Πανεπιστήμιο, από το ΕΚΟ, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με συνδιοργάνωση και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Λογοτεχνίας, όπως βεβαίως και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΔΠΘ Κρήτης και του Δήμου Χανίων. Είναι επιστήμονες και καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μιλήσουν για την τέχνη και τον πολιτισμό και την παραγωγή στην περιφέρεια. Αν θέλετε, πέρα από τις διαπιστώσεις, περιμένουμε και 40 χρόνια μετά ποιες θα είναι και οι προτάσεις. Ναι. Δηλαδή, πώς προχωράμε στην επόμενη μέρα. Και το δεύτερο πολύ δυνατό κομμάτι που εμάς, σαν διοίκηση, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι πού ακριβώς προχωράμε και με τι μέσα. Διότι πραγματικά η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που ενισχύει τα ΔΠΘ. Και υπάρχει και το παράδειγμα άλλων χωρών στο συνέδριο, αν κατάλαβα καλά, κυρία Μαλανδράκη, με την έννοια ότι
πολλές φορές οι πολιτικές για το θέατρο και για την παραγωγή θεάτρου, πολλές φορές μπορούν να μας έρθουν και ως παράδειγμα από άλλες χώρες που έχουν μια ισχυρή πολιτική πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Δεν μοιάζουν βέβαια οι χώρες, τα συστήματα και τα λοιπά. Αυτό η κεντρική ομιλία η αυριανή θα είναι από τον καθηγητή θεατρολογίας του Μονάχου, τον κύριο Κρίστοφερ Μπάλμ, όπου είναι ο κεντρικός ομιλητής. Και η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι και τα αγγλικά και τα ελληνικά και τα γαλλικά. Υπάρχουν μέσα στις εισηγήσεις καλές πρακτικές και τρόποι με τους οποίους έχουν ενταχθεί περιφερειακά θέατρα. Όπως γνωρίζουμε βέβαια και τα συστήματα διοίκησης και όχι μόνο αυτοδιοίκησης στις χώρες της Ευρώπης δεν μοιάζουν. Το μεγάλο στοίχημα είναι πως σε μια εποχή που λέμε ότι θέλουμε την αποκέντρωση, αλλά ενώ το λέμε δεν το ζούμε αν θέλετε, και ως περιφερειακός σύμβουλος αυτά τα όσα χρόνια είμαι, συνέχεια αυτό ακούμε. Δηλαδή τελικά, αντί να δίνονται αρμοδιότητες στην περιφέρεια, οι οποίες συνοδεύονται και από μια χρηματορροή, όπως λέει η περιφερειάρχης μας, έρχονται οι αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη, τα αντίστοιχα χρήματα που θα πρέπει να τα συνοδεύουν. Ερχόμαστε λοιπόν και μιλάμε για παραγωγή πολιτισμού στην περιφέρεια, μιλάμε για καλό θέατρο, μιλάμε για τρεις παραγωγές τουλάχιστον, το οποίο είναι και ο όρος της ύπαρξής μας, ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τρεις παραγωγές μέσα στο χρόνο, χωρίς όμως να έχουμε από την κεντρική διοίκηση, αν θέλετε, εκείνες τις διευκολύνσεις και εκείνη την όθηση μέσα και από την χρηματική ενίσχυση αυτήν η οποία θα δώσει την παραπάνω όθηση. Έρχεται πάλι αυτό και επαφίεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αυτοδιοίκηση. Έτσι, το μεγάλο στοίχημα σαν διοίκηση για μένα είναι εκεί. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό, το τι ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε στην εποχή μας. Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι υπάρχουν να μπορούν να ζουν στην Κρήτη και να μπορούν να παράγουν καλλιτεχνικό έργο και βεβαίως να κάνουν θέατρο και το οποίο να αφορά τον κόσμο της Κρήτης. Να μην είναι παραγωγές οι οποίες γίνονται στο όνομα ενός ποιοτικού θεάτρου, το οποίο πιθανόν να μην αφορά τον κόσμο. Επίσης αυτό είναι ένα στοίχημα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν απόλυτα. Πιο προσιτό θέατρο εννοείται στον κόσμο. Όχι πιο προσιτό, ότι πάντα το καλό θέατρο είναι προσιτό στον κόσμο. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια αυτή το προσιτό, είναι, βέβαια. Ναι. Ναι, με αυτή την έννοια. Και βέβαια, κυρία Μαλανδράκη, επειδή το θίξατε κιόλας, μιλώντας για το θέατρο, δεν είναι μόνο η τέχνη, δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι και η καλλιτεχνική δημιουργία και η οπτική πολλές φορές των εμπλεκόμενων. Είναι και το κομμάτι ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Ζουν από το θέατρο πολλές ειδικότητες διαφορετικές και είναι ένα ζωντανό οικονομικό κύτταρο και το θέατρο. Μην το έχουμε στο μυαλό μας μόνο ως το θέατρο, ως το χώρο του πολιτισμού, της δημιουργίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι και μια οικονομική δραστηριότητα και πολύ σημαντική. Και πολύ σημαντική, και μάλιστα εμείς επειδή έχουμε το πλεονέκτημα, πρέπει να το πω σαν διπεθέ Κρήτης, διότι έχουμε γραφεία, έχουμε προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, τον οικονομικό μας διευθυντή, πράγμα το οποίο δεν το έχουν άλλα διπεθέ που είναι νομικά πρόσωπα των Δήμων. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται. Είναι πάρα πολύ η γραφειοκρατία, είναι πολλή δουλειά που γίνεται για ένα έργο το οποίο θα ανέβει, θα παίξει ένα μήνα και θα φύγει. Mm-hmm. Όλα αυτά ανεβαίνουν διάβγεια, υπάρχει τυπικό, υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει, είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία οφείλει να είναι νόμιμη, να στέκεται και δεν είναι ακριβώς αυτό που είπατε, «Α, ωραία, κάνουμε και λίγο θέατρο». Είναι επαγγελματικό θέατρο. Έτσι. Και σαν επαγγελματικό θέατρο και το μοναδικό σε τέτοιο επίπεδο στην Κρήτη, ουσιαστικά αρκετές φορές έχει και το ρόλο του να κατευθύνει, να αγκαλιάζει, να στηρίζει και το ερασιτεχνικό, το οποίο αναγνωρίζω, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια και η διοίκηση του θέατρου, ότι είναι πάρα πολύ έντονη η επιθυμία του κόσμου να ασχοληθεί με το θέατρο. Το βλέπουμε στις πειραματικές σκηνές των ενηλίκων, διότι λειτουργούν και πάρα πολλά εργαστήρια από 3 χρονών
έως 18 είναι ένα διετία, να υπάρχουν εργαστήρια θεάτρου για τα παιδιά και βεβαίως δύο πειραματικές σκηνές ενηλίκων πέρα από, από το τμήμα με τα αμαία, το οποίο έχει λειτουργήσει τα τελευταία 2 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα να βλέπετε στην τελική παράσταση. Υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα του κόσμου και είναι και αυτά στα καινούργια δεδομένα, πιστεύω, έτσι, τα οποία θα συζητήσουμε αύριο. Ποιο είναι, σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι συνέργειες που μπορούν να συνυπάρξουν και σε ένα μεγάλο ζητούμενο όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι νέοι, δυνατά παιδιά, νέα, μορφωμένα, να μπορούν να έρθουν και να παράξουν. Μια ολοκληρωμένη συζήτηση λοιπόν γύρω από το θέατρο στην περιφέρεια. 8 και 9 Νοεμβρίου λοιπόν, από αύριο ξεκινάει στα Χανιά, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, κυρία Μαλανδράκη, για το κλίμα και φυσικά για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σφακιανάκη. Μου δώσατε τη δυνατότητα και θα ήθελα να καλέσω όποιος θέλει να έρθει μετά τις 12 αύριο μέχρι αργά το βράδυ, όπου παίζεται και το Πράσινο Φουστανάκι, που είναι μια παράσταση του Διπεθέ Κρήτης αυτές τις μέρες και μετά που θα τελειώσει αύριο στις 10.30. Θα είναι η μόνη μέρα που δεν θα είναι στις 9, αλλά θα είναι στις 10.30 για το... και μπορεί κάποιος να κλείσει τα εισιτήριά του και να έρθει να το δει. Αλλά πέραν τούτου η συζήτηση θα αφορά και τους τόπους, δηλαδή ο καθένας μπορεί να έρθει να ακούσει και να πει τη γνώμη του, γιατί το Διπεθέ αφορά την τοπική κοινωνία, έτσι, γιατί η χρηματοδότησή του γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την αυτοδιοίκηση και ένα μεγάλο ζητούμενο πρέπει να επιστρέφει στον κόσμο του. Εμείς έτσι το νιώθουμε, έτσι το αντιλαμβανόμαστε και έτσι θα το υποδεχτούμε αύριο και καλούμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει τις εργασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.